Καλώς ήρθαμε λοιπόν απόψε εδώ σε μια ξεχωριστή βραδιά με δύο διάσημους Έλληνες καλλιτέχνες, τους αδερφούς Τσαχουρίδη, οι οποίοι έχουν αλωνίσει τον κόσμο ολόκληρο, μεταφέροντας τις βαλίτσες τους στο χθες, τραγουδώντας το σήμερα και οδηγώντας μας το αύριο. Μαζί τους μία αγαπημένη παρουσία στο τραγούδι πολλά χρόνια, το οποίο το υπηρετεί με πάθος και με αγάπη η Λιζέτα Νικολάου. Να είστε καλά. Και θα με επιτρέψετε επίσης να διαβάσω και ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε την ομάδα εθελοντών Ανδρόνικος που βρίσκεται σήμερα μαζί μας για να ενημερώσουν και να προσθέσουν νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Μαζί με τη γιορτή του πολιτισμού που ξεκινάει σήμερα με τα πρέσπια, ας γιορτάσουμε και την ανθρωπιά, δίνοντας λίγο σάλιο και πολύ αγάπη. Ηλικίες που επιτρέπονται από 18 μέχρι και 45. Λοιπόν, κάντε το. Βγαίνοντας θα δείτε τους αιμοδότους, τους εθελοντές αυτούς και δώστε λίγο σάλιο και αγάπη. Κοντά μας, πέρα από τους αρχικούς ομιλητές, είναι η οικογένεια του Γρηγόρη Λαμπράκη, η σύζυγός του και ο γιος είναι εδώ κοντά μας. Είναι η κόρη του Σπύρου Μουστακλή, η Ναταλία Μουστακλή. Οχ, είναι και η πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου. Πρέπει να προσέχω τι λέω εδώ. Η κυρία Ανδρονίκη Θεοτοκάτου. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε τον Δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Κώστα Θεοδωρίδη. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί τετοσυγκεκριμένοι, θέλω να ευχαριστήσω τον πολιτιστικό οργανισμό Πρέσπια, γιατί πάντοτε δεν ξεχνάει και το Αμίντεο και σωματώνει στις εκδηλώσεις του, εκδηλώσεις σαν αυτήν που μας τιμούν, που αναβαθμίζουν το επίπεδό μας. Θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό τον Γιώργο Πολιάνη, που πάντοτε δεκτικός, πάντοτε με κατανόηση, όπως είπαμε, συμβάλλει στο να γίνονται και εδώ πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Καλή διασκέδαση σε όλους με τους εκλεκτούς καλλιτέχνες, οι οποίοι σήμερα πλαισιώνουν το πρόγραμμα. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Και θα παρακαλέσουμε εδώ τον εκλεγέντα δήμαρχο, τον κύριο Άνθιμο Μητάκη, για ένα χαιρετισμό. Κύριε Μητάκη, αν έχετε την καλοσύνη. Καλησπέρα σας. Το να χαιρετάς τον κόσμο μετά τις όμορφες λέξεις του κυρίου Κοστάλα, πιστέψτε μου, δεν είναι εύκολο. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Οργανισμό Πρεσπείων, να έχουμε μια υπέροχη βραδιά, μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στην παράδοσή μας. Μια βραδιά όμως που θα πρέπει να δώσει εκείνη τα μηνύματα, καθότι συμπίπτει και με τα 100 χρόνια της γενοκτονίας των Ποντίων, εκείνα τα μηνύματα τα οποία θα μας θωρακίσουν ώστε να κοιτάξουμε σιγουριά το μέλλον. Γιατί πάνω απ' όλα ο πολιτισμός, το επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, είναι στάση ζωής και τον πολιτισμό, αυτή την παράδοσή μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τη μεταλαμπαδεύουμε στη νέα γενιά. Να είστε καλά, καλή βραδιά. Ευχαριστώ τον Οργανισμό των Πρεσπείων για την προσφορά του στον κύριο Γιάννη, που πάντα τιμά την πατρίδα του, τιμά το Δήμο μας και πάντα τέτοιες βραδιές τις φέρνει στην τόπο μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακαλέσουμε τώρα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, για ένα χαιρετισμό. Κύριε βουλευτά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στις εκδηλώσεις Πρέσπες 2019. Ιδιαιτέρως θερμό χαιρετισμό απευθύνω σε όλους τους επισκέπτες εκτός νομού Φλόρινας και βεβαίως και στα πόδιμα τα αδέρφια μας, τα οποία και σήμερα και όλο το καλοκαίρι μας τιμούμε την παρουσία τους και μας ζεσταίνουμε την αγάπη τους για την ιδιαίτερη πατρίδα τους στη Φλόρινα και την Ελλάδα μας.
Θέλω επίσης να πω ότι σε λίγο θα πλημμυρίσουν οι εθέρες με τις μελωδίες και τα ακούσματα της τσαχουρίδικης λύρας, της τσαχουρίδικης λαλιάς, πλαισιωμένης και από μια εξαίρετη καλλιτέχνηδα, τη Λιζέτη Νικολάου. Όλα αυτά υπό το βλέμμα του φεγγαριού του λιμνοχωρίου που είναι ιδιαίτερος λαμπρό και τη συνοδεία της χοροδίας της λίμνης της Ζάζαρης σε μια εξαιρετικού κάλους τοποθεσία. Θα ήταν βεβαίως παράληψη να μην αναφερθώ και σε ένα θηλυκό μυαλό το οποίο αν και νεαρής ηλικίας, και αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Λιάνη, εξακολουθεί να γεννά ιδέες. Και να πω ότι είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη στιγμή σκέπτεται και οραματίζεται τις επόμενες πρέσπες. Είναι σίγουρος, έπεσα μέσα κύριε Λιάνη. Θέλω να πω όμως ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει ιδιαίτερο χρώμα και σημασία και συμβολισμό, ουσιαστικό και τυπικό, γιατί αναφέρεται στα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα λοιπόν όλοι εμείς οι παρευρισκόμενοι και όχι μόνο ανάβουμε ένα κερί στη μνήμη των αδικοχαμένων αδερφών μας και βέβαια δίνουμε έναν όρκο μνήμης, τιμής και αγώνα ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ εάν δεν δικαιωθεί αυτός ο αγώνας με τη διεθνή αναγνώριση. Σε 5, σε 10, σε 150 χρόνια είμαστε όλοι εδώ να αγωνιστούμε για να ησυχάσουν και να βρουν την γαλήνη κάποτε αυτές οι αδικοχαμένες ψυχές και να εξηλαιωθούμε και εμείς την υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην ιστορία και στη συνείδηση και στον εαυτό μας. Με αυτά τα ολίγα εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους, καλό μας ταξίδι όπου μας ταξιδέψουν οι αδερφοί τσαχουριδαίοι, όπου επιλέξουν να μας ταξιδέψουν σε οποιαδήποτε χώρα, και καλή ακρόαση σε όλους, να είστε καλά και συγχαρητήρια και καλή επιτυχία και στις επόμενες μέρες στις εκδηλώσεις. Και τα ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον παρουσιαστή μας, ο οποίος βρίσκεται εδώ 25 χρόνια. Μπράβο! Να τα εκατοστήσει, λοιπόν. Και να τα εκατοστήσω δεν με συμφέρει, γιατί είμαι ήδη 79, οπότε δεν μου μιλούν πως κίνησα. Δεν στρώω το ψωμί του, δεν μιλούν αυτά. Πάντως αυτό δεν το έχω ξανακούσει, κύριε Λιάνη. Ένα θηλυκό μυαλό σε ένα αρσενικότατο κορμί. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε την βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Πέττη Πέρκα, να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα αυτή την υπέροχη βραδιά, στο πολύ ωραίο αυτό τοπίο. Εγώ καταρχήν να καλωσορίσω όσους συμμετέχουν. Κύριε Λιάνη, για άλλη μια φορά, τα πρέσπια έχουν μπει στην καρδιά του κόσμου, βλέπω μεγάλη ανταπόκριση. Έτσι φαίνεται να συνεχίσουν, γιατί έχει γίνει ένας θεσμός που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, αξίζει τον κόπο. Να πω και εγώ ότι έχει πάντα και ένα συμβολισμό η σημερινή βραδιά αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων που πραγματικά πρέπει να μείνει ζωντανή και να δικαιωθεί. Δεν θέλω να πω άλλα πολλά, θέλω να πω ότι πρέπει να απολαύσουμε αυτό που φαίνεται ότι θα είναι εξαιρετικό, αυτό που θα ακούσουμε. Και να είμαστε μαζί κάθε βράδυ σε όλες τις εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματικά η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βουλευτή. Και θα παρακαλέσουμε τώρα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμνοχωρίου, κύριο Γιώργο Τσαχυρίδη. Καμία συγγένεια με την γιαγιά τη Τσαχυρίδη. Α, λοιπόν, κύριε Τσαχυρίδη. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμνοχωρίου, σας καλωσορίζουμε στην έναρξη των εκδηλώσεων Πρέσπας 2019. Φέτος ο Οργανισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κλείνει 30 χρόνια παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νομού και όχι μόνο, καθώς η λάψη των Πρεσπών είναι πανελλαδική και η φήμη τους έχει περάσει έξω από τα σύνορα της πατρίδος μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συγχαρώ τον οραματιστή και τον δημιουργό των εκδηλώσεων, τον Γιώργο Λιάνη, ο οποίος 30 χρόνια τώρα ευθύνεται για την πολιτιστική αναγέννηση της περιοχής μέσα από μια σειρά ποιοτικών εκδηλώσεων, τις οποίες έχουν παρακολουθήσει σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής, της τέχνης, των επιστημών και φυσικά εκατομμύρια κόσμου, είτε ζωντανά είτε μέσω της τηλεόρασης. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας, για το μικρό μας χωριό, το φετινό Φεστιβάλ των Πρεσπών να ξεκινά από εδώ, από τις πανέμορφες όχθες της λίμνης Ζάζαρης. Ένα ευλογημένο μέρος που οι πρόγονοί μας 100 χρόνια πριν επέλεξαν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή, διωγμένη από τις πατρογονικές τους αιστείες. Φέτος λοιπόν, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων, μια γενοκτονία η οποία ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα,
Εκδηλώσεις όπως η σημερινή δίνουν την ευκαιρία να αποτιμήσουμε ένα φόρο τιμής στις 350.000 ψυχές που χάθηκαν από την τουρκική θηριωδία. Συνοδοιπόρησε αυτό το ταξίδι μνήμης η αδελφή Τσαχουρίδη, δύο άξιοι πρεσβευτές της ποντιακής παράδοσης, με παραστάσεις σε όλο τον κόσμο και η δικιά μας Λιζέτα Νικολάου, τους οποίους θα απολαύσουμε σε λίγο σε μια μοναδική συναυλία. Μια συναυλία που αποθεώθηκε πριν από λίγο καιρό από το κοινό του Ηρώδειου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τον Γιώργο Λιάνη, την πρόεδρο του οργανισμού των Πρεσπών, την κυρία Χρύσα Μάτση, και το Διοικητικό Συμβούλιο για την ευκαιρία που μας δώσανε για ακόμα μια φορά να συμμετέχει το χωριό μας σε αυτόν τον φάρο πολιτισμού που ονομάζεται Εκδηλώσεις Πρεσπών και όλους σε όσους μόθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου και στους συγχωριανούς. Και στους χωριανούς μου που στηρίζουν πάντα όλες τις προσπάθειές μας και φυσικά όλους εσάς που σήμερα τιμάτε με την παρουσία σας αυτό το πολιτιστικό μνημόσυνο προς τιμή των 100 χρόνων από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση. Οι λάτρεις των Πρεσπών, εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κυρία Λούλα Καρατζάν, επειδή είδε ότι είχα τρακ πριν, πήγε να μου δώσει μία τάκα για να χρησιμοποιήσω, θα τη χρησιμοποιήσω τώρα. Σε ό,τι αφορά στα 100 χρόνια από τη γενοκτονία. Γενοκτονία αυτή, προκοπή εμείς εδώ. Και θα παρακαλέσουμε τώρα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του Παιδαγωγικού Τμήματος, τον κύριο Κώστα Φωτιάδη, να έρθει για μία σύντομη τοποθέτηση. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, είμαστε πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες ποντιακής καταγωγής που στη συμφορά του ελληνισμού της Ανατολής μπορεί να χάσαμε το σώμα του Πόντου, αλλά δεν χάσαμε την ψυχή μας και αυτό το επιβεβαιώνει και η δική σας παρουσία σε αυτόν τον ιερό χώρο που είναι ένας χώρος που θα πρέπει κάθε χρόνο να γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις σε αυτή την περιοχή για να μπορέσει να βρει τον πολιτιστικό και οικονομικό της δρόμου η περιοχή που χρειάζεται και την οικονομική και την πολιτιστική προσφορά. 100 χρόνια γενοκτονίας, θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα δεν καταλάβαμε ακόμη στο βαθμό που το θέμα της γενοκτονίας έχει πάρει την διεθνή διάσταση, γιατί σε αντίθεση με άλλες περιοχές στην Τουρκία έχουμε πολλούς οπαδούς και άτομα και αγωνιστές και ακαδημαϊκούς που αγωνίζονται μαζί μας για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Τελευταία βγήκε το βιβλίο της Βουλής στα τουρκικά και ήδη μια στρατιωτική οργάνωση ζητά την απαγόρευση του βιβλίου και την τιμωρία του εκδοτικού οίκου στην Τουρκία, γιατί λέει αγωνίζεται το βιβλίο αυτό και όσοι είναι πίσω από αυτό το βιβλίο για την διάλυση της τουρκικής δημοκρατίας. Εμείς δεν θέλουμε την διάλυση της τουρκικής δημοκρατίας, εμείς θέλουμε αδελφωμένοι μαζί με τον τουρκικό λαό να πετύχουμε την αναγνώριση της γενοκτονίας, την αποκατάσταση της ιστορίας. Εμείς θέλουμε να είμαστε με την Αντιγόνη και όχι τον Κρέοντα. Αυτό θα το πετύχουμε μέσα από την γνώση της ιστορίας και έχουμε ανάγκη να μεταφραστούν τα βιβλία και οι πηγές μας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε το ελληνικό κοινοβούλιο να κάνει το χρέος να προσπαθήσει και να ζητήσει την συμπαράσταση των άλλων κυβερνήσεων για τη διεθνή αναγνώριση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φωτιάδη και last but not least, όπως λένε, το άνθρωπο στον οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι η ψυχή των Πρεσπών, είναι το όραμα των Πρεσπών, ο άνθρωπος που το ονειρεύτηκε, το γεύτηκε, έχει γευτεί και τις χαρές του και τις λύπες του και τα δάκρυά του και το γέλιο του, τον κύριο Γιώργο Λιάνη, να έρθει να κλείσει αυτές τις ομιλίες. Καλησπέρα σας, συμπατριώτες. Αλέξη, είμαι ο μόνος που πέντε γυρά που κρατάει χαρτιά και είμαι δημοσιογράφος 60 χρόνια.
Δεν είναι ότι δεν έχω την άνεση να μιλήσω. Όταν έρχομαι στις πρέσβες πάντα θέλω να γράφω αυτά που δεν έχω σκεφτεί. Για μένα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό αυτό το γεγονός που γίνεται εδώ και 30 χρόνια. Απόψε δε που συμπληρώνονται τα 30 χρόνια και βλέπω όλα αυτά τα πρόσωπα που ουσιαστικά αυτά μου δείχνουν ότι πέτυχαν οι πρέσπες, ότι είναι εδώ πέρα παρατάξεις από όλο το φάσμα της Βουλής, πρώην, νυν, επόμενοι. Είναι φίλοι με τους οποίους έχω αγωνιστεί χρόνια πολλά, είναι τα παιδιά μας. Για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη βραδιά και για προσωπικούς λόγους. Λίζετα Νικολάου είναι η δεύτερη μου γυναίκα. Και αύριο, σήμερα είναι ο γιος μας εδώ, ο Αλέξανδρος, το καμάρι μας. Αύριο θα είναι τα εγγόνια μου. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτο που συμβαίνει. Άκουσα τη γιαγιά Δέσποινα εκεί όταν πήγα και της είπα πόσο χρόνο είσαι και μου είπε το 22. Είναι ένα πρόσωπο από το 22 εδώ. Είναι τόσο σοβαρό να φέρουμε την ευθύνη αυτού του γεγονότος. Να σηκωθεί από το σπίτι μια γιαγιά 97 χρονών, γεννημένη το 22, για να έρθει εδώ απόψε να ακούσει αυτή τη μαγευτική πιστεύω βραδιά με τους αγοριδαίους. Αυτή είναι δίδυμος Βυζαντινός Εσπερινός. Είναι απίστευτα αυτά τα δύο πλάσματα. Και η γυναίκα μου είναι τόσο σπουδαία τραγουδίστρια που ο Καζαντζίδης μου έλεγε το ποντιάκι, το λαζάκι, τα λέει καλύτερα από μένα τα ποντιακά. Θα την ακούσουμε πιστεύω. Συμπατριώτες, δεν θα πω στους καλεσμένους ξεχωριστά πράγματα. Για μένα είναι μεγάλη βεριά γιατί το λιμνοχώρι μου αποδεικνύει ότι μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στον νομό τώρα που έχω φύγει πόσα χρόνια είναι, 7, 8, γιατί βλέπω ότι αυτά τα παιδιά από του Πολιτιστικού Συλλόγου δύο φορές τους είπαμε να κάνουν μία εκδήλωση και την κάναν τέλεια. Τέλεια και θέλω να τους συγχαρώ. Συμπληρώνουμε 30 χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας εδώ που δεν είναι καλλιτεχνική. Μερικές φορές το λέω καθαρά και τώρα θα το πω ξεκάθαρα. Το φεστιβάλ είναι βαθύτατα πολιτικό. Δεν είναι κομματικό όμως. Βαθύτατα πολιτικό. Όλα τα μηνύματα που έχει 30 χρόνια είναι αυτά που ουσιαστικά ακόμα και σήμερα αγκαλιάζουν τα μεγάλα θέματα, τα θέματα της χώρας προκαμισμένα στη νέα γενιά. Η επιλογή μας έχει να κάνει με τον αξιοθαύμαστο τρόπο που σας είπα που έγιναν οι προηγούμενες εκδηλώσεις εδώ. Αλλά απόψη είναι ένας σταθμός για τις πρέσπες. Πενθούμε και τιμούμε τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των ποντίων. Άκουσα τον καθηγητή Κώστα Φωτιάδη, ο οποίος είναι ένας ωκεανός γνώσεων γύρω από το θέμα και καταλαβαίνω πόση διαδρομή έχει να κάνει ακόμα και ένας άνθρωπος που ασχολείται πάρα πολύ με το διάβασμα για να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί. Το βιβλίο του που διάβασα της Βουλής, αυτή η έκδοση, 700 σελίδες, το ξαναδιαβάζω και το ξαναδιαβάζω για να καταλάβω τι έγινε εκεί. Ο διωγμός, ο ξεριζωμός, η γενοκτονία είναι μια μυρωμένη τελικά λαγωματιά στο σώμα όλης της Ελλάδας. Φίλοι και φίλες, έχουν έρθει εδώ απόψε προσκεκλημένοι και άλλοι μάρτυρες του δράματος του ελληνισμού και της ρωμιοσύνης. Τους ανέφερε ο Αλέξης προηγουμένως. Για μένα είναι τραντέλληνες. Τους πόντιους τους λένε, έτσι έχω μάθει από τον Καζαντζίδη, ότι νιώθει ο ίδιος τραντέλληνας. Είναι τραντέλληνες. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν τραντέλληνας. Ο Αλέκος Πανταγούλης ήταν τραντέλληνας. Ο Σπύρος Μουσακλής ήταν τραντέλληνας. Ο καθένας φράγησε τη γενιά του. Ο ένας το 65. Ο άλλος τη δικτατορία. Ο άλλος πάλι με την τυρανοκτονία που επιχείρησε και ήθελε να την ξαναεπιχείρησε αν έφευγε από τη ζωή. Είμαστε από καλή γενιά. Παρόμοια εκδήλωση σαν τεποψινή έγινε μόνο στο Ηρώδιο, όπου εκεί τιμήθηκαν τα 100 χρόνια της γενοκτονίας. Άστραφτα από θυμό εκείνο το βράδυ Αθήνα, ήταν οι πάντες εκεί, όλη η πολιτική ηγεσία. Είχα βάλει το δαχτυλάκι μου και εγώ στην εκδήλωση, ο Αρχιεπίσκοπος, και τότε κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα είναι ένας ενωτικός φακός. Είναι αυτό που ονομάζουμε ο καημός της ρωμιοσύνης. Το λέω σε φέρεις υπέροχα αυτή τη λέξη. Ο καημός της ρωμιοσύνης. Δεν θα σας κουράσω. Ο αγώνας για αυτόν τον καημό που σέρνουμε συνεχίζεται. Το λέει ένας Κύπριος ποιητής πάρα πολύ ωραία. Η ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Δηλαδή δεν θα χαθεί ποτέ. Αν εξαφανιστεί ο πλανήτης, τότε θα χαθεί η ρωμιοσύνη. Κλείνω. Να παρακολουθήσετε και τις άλλες εκδηλώσεις. Έχει μια μεγάλη κληρονομιά η Φλόρινα. Εδώ στις χατιές Ελλάδας
καταφέραμε κάτι που δεν έχει γίνει πουθενά αλλού. Σε αυτό το φεστιβάλ, συμπατριώτες, ήρθαν όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί από τη μεταπολίτευση και μετά. Σε αυτό το φεστιβάλ ήρθαν όλοι οι Έλληνες πρόεδροι της Δημοκρατίας. Σε αυτό το φεστιβάλ ήρθαν πατριάρχες, ήρθαν αρχιεπίσκοποι, ήρθαν όλες οι παρατάξεις. Όσες ήταν στην εξουσία, βοήθησαν το φεστιβάλ αυτό. Αυτό δεν το έχει πετύχει κανένα μέρος στην Ελλάδα. Είναι κατόρθωμα δικό μας. Και θέλω να το κρατήσετε σαν μια κληρονομιά που θα τη δώσετε στα παιδιά σας, από αυτούς τους ανθρώπους των 97 μέχρι τη γενιά που έρχεται και στην επόμενη και στην επόμενη. Οι πρέσπες δεν γίνονται από μόνες τους. Έγιναν με τη βοήθεια του λαού της Φλόρινας, του στρατού που βοηθάει τα πάντα, ξέρει ο Αλέξης και ζητάει πάντα κάθε χρόνο άδειες για τη μαγεία που συμβαίνει στον Άγιο Αχίλιο και βέβαια και με κάθε γενιά που έρχεται. Πιστεύω στις δυνάμεις που έχει ο τόπος μας, πιστεύω στις δικές σας δυνάμεις και στις δυνάμεις των παιδιών μας. Ο Σεφέρης λέει ένα πολύ όμορφο που ταιριάζει στη Φλόρινα. Στο βάθος, λέει, κάθε ανθρακοριχείου υπάρχει ένα λευκό άλογο. Η Φλόρινα είναι ένα απέραντο ανθρακοριχείο. Θέλω να είναι οι πρέσπες στο λευκό άλογο της Φλόρινας. Μπορούν να παραμείνουν οι πρέσπες στο λευκό άλογο της Φλόρινας. Έχουν ηχηθεί πολλά δάκρυα στην περιοχή αυτή, ανάλογα με αυτά που ηχήθηκαν στον Πόντο, γιατί η Φλόρινα υπέφερε από τα χρόνια ακόμα του Μεταξά, στα χρόνια του εμφυλίου. Ήταν η τελευταία πράξη του εμφυλίου πολέμου η Φλόρινα, αλλά θα κλείσω με αυτή τη φράση από έναν άλλο Έλληνα ποιητή. Τα δάκρυα είναι και αυτά πατρίδα που δεν χάνε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιάννη και πάντα χυμαρόδης. Προηγουμένως ο βουλευτής μίλησε για φεγγάρι. Το φεγγάρι θα βγει λίγο αργότερα, οπότε υπομονή κάνετε, θα είναι λίγο πλαγιαστό, μετά θα ορθωθεί και θα λάμψει. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να μιλήσει μουσική. Η βραδιά του Ηρωτίου ήταν μαγική, ήμουν εκεί. Η βραδιά του Λιμνοχωρίου θα είναι επίσης μαγική. Είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για να αρχίσει η μουσική τώρα.
Πολύ καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχόμαστε να βολευτήκατε, να ανοίξετε τις καρδιές και τα αυτιά σας και να έρθετε σε αυτό το μουσικό ταξίδι, μιας και θα αγκαλιάσουμε πολλές μουσικές γειτονιές, έχοντας βέβαια πάντα καράβι την ποντιακή λύρα και πανιά την ανθρώπινη φωνή. Νομίζω οι προλαλήσαντες κάλυψαν πολλά πολλά πράγματα από αυτά που θέλαμε κι εμείς να πούμε. Ευχόμαστε ο θεσμός αυτός να συνεχίσει να υπάρχει ως κληρονομιά, γιατί πραγματικά βαραίνει τη σκιά όλων μας. Και ας κρατήσουμε με νύχια και με δόντια τον πολιτισμό στο μόνο εξαγώγημο είδος της χώρας μας ψηλά ψηλά. Να είστε καλά, καλή σας ακρόαση. Σε αυτόν σε
voce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Il sole sono le parole, ma se vanno scritti tutto può cambiare, senza più timore che non puoi violare questo grande amore. Amore, solo amore, è quello che sento di me, perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vengo, vivo solo a te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Solo a te, dimmi perché quando vivo solo a te.